έχουμε δίπλα μας είναι η ψυχή της ομάδας. Λέγω, λέγε πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή. Η πνεύμα έχει κλείσει. Ναι. Ειδικά στα γκολ, φώνες αυτά. Όλα καλά. Παίζουν τα συναισθήματά σου μετά τον γκολ στο 90 του Γιάννη. Είχα τάσεις λιποθυμίας. Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως όλοι μας πιστεύω, έτσι. Και όσοι το βλέπαν από την τηλεόραση. Ήταν ένα εξωφρενικό δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα μας. Τα παιδιά έδειξαν ψυχή. Και φάνηκε ότι τελικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η φανέλα. Και ο Παναξίου έχει τεράστια φανέλα. Και το απόδειξε σήμερα. Εκτός από τη φανέλα, παίζει ρόλο και το πάθος, γιατί είδαμε τον Παναξιακό να έχει πολύ πάθος, πολύ περισσότερη ενέργεια από την Ηλιούπολη, που μάλλον στρογγυλοκάθησε στο 0-2 και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να μην μπήκε στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά. Ίσως τα παιδιά της Ηλιούπολης θεώρησαν ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Βέβαια, η ιστορία έχει δείξει ότι το παιχνίδι λήγει στο 90+. Οι μεγάλες ομάδες, αν βρουν μια ευκαιρία σαν και αυτή, γυρίζουν το παιχνίδι και ειδικά οι μεγάλες ομάδες όπως είναι ο Παναξιακός. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο κλείνοντας, και ο οποίος ήταν συγκλονιστικός και σήμερα και δεν υπήρχε στο γήπεδο, ήταν απ' έξω. Ο κόσμος ήταν σαν να είναι μαζί μας, άσχετα που ήταν απ' έξω. Είναι ο 12ος παίκτης της ομάδος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σύντομα να βρεθεί κοντά μας, να πανηγυρίσουμε μαζί την παραμονή της ομάδας μας. Βέβαια, είναι ένα επίτευγμα πολύ δύσκολο. Έχουμε ακόμα άλλους 6 αγώνες. Το πρωτάθλημα είναι τούρμπο. Θέλει προσήλωση, συγκέντρωση και προσοχή, ούτως ώστε εδώ, τελευταία αγωνιστική, να πανηγυρίσουμε την παραμονή όλοι μαζί αγκαλιά. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια. Εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε εσάς για την άψογη μετάδοση και τη συνεργασία.